Are you ready? Oh. Πεσέ λίγο. Αν δεν κάνω ζημιά εγώ σε review, δεν γίνεται. Έχουμε έρθει στο Παγκράτη και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί ήρθαμε στο Tyler's που θα φάμε Baobans και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα Baobans και έχω ξυπνήσει με μια όρεξη σήμερα. Βρισκόμαστε στο Tyler's με τον Βασίλη. Πού ακριβώς? Παγκράτη, Αρχελάου 14. Και τι βρίσκει κανείς εδώ? Μπάω, κατά βάση. Πολλά νόστιμα μπάω. Buns, χειροποίητα από πατατό ψωμό. Διάφορα sides, γλυκοπατάτες. Mac and cheese, κροκέτες, μία σαλατίτσα και διάφορα άλλα που μπορείτε να μπείτε στο μενού του eFood να τα δείτε. Αρχικά θέλω να αναφερθώ στην αισθητική όλου του concept που με έχει ξετρελάνει. Είναι πάρα πολύ του στυλ μου και έχω ενθουσιαστεί και θα ξεκινήσω με σαλατούλα. Θα το πάω σταδιακά και σωστά σήμερα, έτσι. Μετά θα χτίσουμε στα πιο juicy. Έχουμε εδώ πέρα σαλάτα κινόα. Έχει ενταμάμε που δεν έχω ξαναφάει ποτέ στη ζωή μου ενταμάμε. Θα μπω στο stories μου. Να σου πω κάτι. Έτσι κι αλλιώς το βίντεο τώρα θα σε βάζει ο Βαγγέλης να τρώει σε review ενταμάμε πολλάκι. Σολομό από κάτω, ενταμάμε. Δεν ξέρω, αυτό ήταν φαν για εκείνο το βίντεο. Επίσης έχει ροβίτσα που θέλω να δοκιμάσω γιατί είναι πάρα πολύ trend. Να πιάσω μία να τη δούμε. Γιατί ακούγεται και πολύ τελευταία. Έχει ραπανάκι, ντοματούλα, μάγκο, αγκουράκι, λάχανο και έχει ένα dressing τύπου κάπαρης σασός. Είναι πάρα πολύ δροσιστική και ανάλαφρη. Και μου αρέσουν πάρα πολύ οι υφές μεταξύ τους, δηλαδή είναι ωραία στο μάσιμο. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα textures γενικά στο φαγητό να είναι ευχάριστα. Δηλαδή, αν ένα φαγητό, ακόμα και αν είναι νόστιμο, δεν έχει ωραίο texture, μπορεί να μην μου αρέσει, να το απορρίψω. Πολύ καλό, μπράβο. Πες μας τα top seller bao που επιλέγει το κοινό και περίπου τι έχουν. Γαρίδα είναι νούμερο ένα. Γαρίδα τεμπούρα, πίκλα ginger, μάγιο chili είναι τα βασικά υλικά και ένα κόκκινο λάχανο κίμψι. Δεν έχω δοκιμάσει κίμψι, το βλέπω πάρα πολύ σε mukbangs και αυτά και έχω ψηθεί να δοκιμάσω. Και έχει και πίκλα ginger, μου είπαν, που δεν έχω ξαναδοκιμάσει ginger σε πίκλα, μόνο ginger. Νιώθω ότι δεν έχω αρκετά ανεπτυγμένο λεξιλόγιο για να περιγράψω τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον ουρανίσκο μου. Νιώθω διάφορες γεύσεις μεταξύ τους, οι οποίες όμως δένουν πάρα πολύ ωραία, έτσι, και το τζιντζεράκι και το κίμτσι και το αλμυρό και η τεμπούρα, όλα μαζί έχουν δέσει τόσο ωραία. Και είναι πάρα πολύ νόστιμο και νιώθω ότι δεν σχολίασα και αρκετά το ψωμάκι που είναι φοβερό. Είναι και σημαντικό γιατί αυτό αγκαλιάζει όλο το ζουμάκι. Πρέπει να είναι καλό. Είναι πολύ ωραίο, μπράβο. Υπάρχουν vegan ή vegetarian επιλογές και αν ναι, ποιες είναι? Κάνω μια κροκέτα τραχανά που νομίζω ότι θεωρώ πολύ ελληνικό μπάο. Κάτι που δεν συνηθίζεται, ο κόσμος έχει συνηθίσει να τρώει μπάο πιο γιαπωνέζικα και πιο ασιάτικα πράγματα. Που αν ποτέ αυτό το brand φτάσει κάπου μακριά στο εξωτερικό, που είναι και ο σκοπός μας, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να τρώνε, ρε παιδί μου, στο Λονδίνο μπάο τραχανά. Είναι και vegetarian επιλογή και έχει και σάλτσα, μου είπαν, ρομέσκο. Ρομέσκο, καλά το θυμάμαι. Μαθαίνω καινούργια πράγματα. Πάρα πολύ νόστιμο. Αυτό που εκτιμώ είναι ότι είναι μια σοβαρή επιλογή για τους vegetarian. Δηλαδή δεν είναι απλά να έχω δύο επιλογές να φάνε, να μην πεινάνε. Είναι μια επιλογή που θα τη φας και θα την απολαύσεις και θα είναι ιδιαίτερη. Και δεν θα τη φάνε μόνο οι vegetarian. Θα τη φάει και οποιοδήποτε που θέλει να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό, που δεν θέλει κρέας ή θέλει να το μειώσει. Και επίσης δεν έχω δει πολύ να κυκλοφορεί. Είναι πολύ unique η κροκέτα τραχανά και πιστεύω ότι πρέπει να γίνει viral. Πω πω, μπράβο, μπράβο. Το πατατόψωμο, πώς προέκυψε? Συνολικά το project προέκυψε από το Lost. Υπήρχε ένα burger στο delivery menu του Lost που πάλι είχαμε κάνει ένα review με το eFood και επειδή ήταν πάρα πολύ επιτυχημένο και θεωρούμε ότι ταιριάζει και με αυτό που έχουμε φτιάξει εδώ πέρα, έτσι τα πήραμε και τα δύο, τα εξελίξαμε και τα φέραμε εδώ. Ήταν εκείνο το review που ο Ράπτης καταβρόχθησε το Korean chicken σαν να μην υπήρχε αύριο. Το βούτυρο, ναι, που το φαγε όλο. Βασικά όλα τα υλικά μέσα δένουν πάρα πολύ σε αυτό, ρε φίλε. Πάρα πολύ νόστιμο. Ο Αγγέλης είναι πάρα πολύ νόστιμο. Το έχω πει 20 φορές, αλλά είναι πάρα πολύ νόστιμο. Θέλω πολύ να το δοκιμάσω. Το ιδιαίτερο εδώ είναι ότι μεταξύ άλλων έχει και φυσικό βούτυρο. Έχω ενθουσιαστεί που σήμερα έτσι δοκιμάζω ιδιαίτερα πράγματα. Είναι πολύ ωραίο. Είναι διαφορετικό σε υφή. Δεν είναι τόσο βουτυρένιο όσο είναι το μπριός. Είναι λίγο διαφορετικό. Ναι, εννοείται γευστικά ψωμί, δεν είναι ότι νιώθεις πατάτα. Πολύ ωραίο. Και μ' άρεσε πάρα πολύ το Korean style chicken και το φουστικό βούτυρο. Παρόλο που ένιωθα ότι θα το νιώσω full 100% και μπορεί να επισκιάσει τις υπόλοιπες γεύσεις, ούτε καν. Οπότε, super, super, πολύ καλό. Τι κάνει το Tyler's να ξεχωρίζει?
Αν βγάλουμε το κομμάτι του ποιοτικού μπάου, χειροποίητο ψωμάκι, συνταγές και όλα αυτά που πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ νόστιμα και πάρα πολύ ωραία, το άλλο κομμάτι είναι ότι έχουμε φτιάξει μια ιστορία γύρω το προϊόν και ένα brand που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και οπτικά και σου δημιουργεί, ρε παιδί μου, συναισθήματα. Θα προχωρήσω με γλυκοπατάτες και θέλω να μου γράψετε στα σχόλια αν είστε team πατάτα ή γλυκοπατάτα. Ποια από τα δύο προτιμάτε? Εγώ είμαι team γλυκοπατάτα, πεθαίνω και έχω εδώ και μάγιο chili sauce. Να τα συνδυάσω. Τέλειο! Η πατάτα είναι φοβερή, έτσι με το αλατάκι της, το ιδανικό κρατς-κρατς και αυτό εδώ πέρα το πράγμα τι είναι? Θέλω ένα κιλό για το σπίτι μου, θα βουτάω τα πάντα μέσα. Φτιάχνετε πάρα πολλά πράγματα εδώ. Είδα, ανέφερες πολλά χειροποίητα, θες να μας πεις ποια είναι αυτά? Είναι όλα τα ψωμάκια, οτιδήποτε έχει να κάνει ψωμάκι γίνεται εδώ. Όλα είναι παναρισμένα εδώ πέρα, όλα μπριζαρισμένα εδώ πέρα, γίνονται όλα στην κουζίνα του Tyler's. Θα προχωρήσω στο επόμενο, το οποίο είναι μπουκίτσες εδώ πέρα, όπως βλέπετε, και λέγεται mac and cheese. Όταν το άνοιξα και είδα έτσι τα μακαρόνια με το τυρί μέσα, λέω περίεργο. Σαν εικόνα, γιατί δεν φαντάζεσαι τα μακαρόνια τώρα να είναι μέσα σε κροκετούλα και αυτά, λες τι γίνεται. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και κάτι άλλο είναι δικό σας, όχι μόνο αυτά που ανέφερες. Κάτι για μπύρα, άκουσε εδώ πέρα, έχω δει και ένα ωραίο packaging. Έχουμε φτιάξει με την Αλέα, κάποια τρομερά παιδιά εδώ πέρα στη Μεταμόρφωση νομίζω είναι, μια δικιά μας μπύρα. Είναι μια blonde ale με ένα δικό μας packaging. Είναι μια μπύρα που λέγεται Lucky Monkey. Πάμε να δοκιμάσουμε τον Bao Pancetta που μια φίλη μου που το έχει παραγγείλει ισχυρίζεται ότι είναι το καλύτερο που έχει φάει. Είμαι σίγουρη ότι το βλέπεις αυτή τη στιγμή, φιλανάδα. Η πανσέτα είναι φοβερή. Είναι έτσι λεπτοκομμένη, κρατσανιστή και έχω να πω ότι δένει πάρα πολύ ωραία η πανσέτα με τη σως τυριάκι που έχει. Δηλαδή, φοβερός συνδυασμός. Κάτι ξέρεις, φιλανάδα. Ποια είναι τα σχέδια του Tyler's για το μέλλον? Σχεδιάστηκε το project της αρχής για να μην είναι μόνο ένα μαγαζί στο Παγκράτη. Φτιάχνουμε ήδη ένα μαγαζί στη Φωκίωνο στην Ερμού. Θεωρώ ότι θα κάνουμε ένα pause μέχρι το Σεπτέμβριο και ήδη μιλάμε για χαλάνδρια, γλυφάδα. Γενικά έχουμε σκοπό να το ταξιδέψουμε. Έχω μπροστά μου το chicken και έχει μίσο χάνι, που είναι το ίδιο υλικό που κάνουν και το μίσο σουπ, σωστά. Το έχω ανακαλύψει πρόσφατα και το έχω φάει πολλές φορές και μου αρέσει. Δεν το έχω φάει βέβαια σε μίσο χάνι. Έχει πίκλα χαλαπένιο, wasabi sour cream, φρέσκο κόλιανδρο, iceberg. Σας αρέσει ο κόλιανδρος? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά νιώθω ότι είναι love or hate. Πάρα πολύ ωραίο, έτσι μου έκανε και λίγο πιο γλυκό σαν σύνολο, οπότε αν είστε αυτών των γεύσεων πιστεύω θα σας αρέσει πάρα πολύ. Και το κοτοπουλάκι φοβερό. Το merch που έχετε εδώ, που είναι πολύ ωραίο που έχετε merch γιατί δεν το έχω ξαναδεί, είναι και στον κατάλογο του eFood? Αυτή τη στιγμή βρίσκονται μόνο οι κάλτσες. Σε δύο νούμερα, 36, 40, 41, 46 νομίζω. Και εν καιρό θα μπουν και τα t-shirt και τα footer που αυτή τη στιγμή βρίσκονται μόνο στο μαγαζί. Πήρα και εγώ καλτσούλα, να ξέρετε, την τζίμπησα. Μπάω σε γλυκό! Εντάξει, τρελάθηκα το λοιπόν. Καλέ, θα φας και γλυκάκι. Ξέρετε ότι είμαι γλυκά τζίμπη, μέσα. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, έχει μέσα κρέμα πατισερή, σοκολάτα γιούζου απ' έξω και φουντούκι. Αυτά ταιριάζουν όλα. Τζούμπερ. Ποιες ώρες και τι περιοχές εξυπηρετείτε delivery? Ώρες είναι 6 το απόγευμα με 1 τα μεσάνυχτα και Σαββατοκύριακα 2 το μεσημέρι με 1 τα μεσάνυχτα. Μάλλον θα γίνει expand αυτό κάποια στιγμή. Και οι περιοχές νομίζω ότι είναι 3-4 χιλιόμετρα γύρω από την περιοχή, γύρω το Παγκράτη. Κολωνάκι, Πετράλωνα, Κέντρο, Ψηρή, Θησίο, φαντάζομαι πάει παντού. Αρχικά παίρνω 10 στα 10, στο Mission δεν λερώθηκα. Δεύτερον, είναι πάρα πολύ νόστιμο, ό,τι πρέπει για γλυκό. Το Bao Bun είναι και έτσι πολύ ανάλαφρο σαν bun και δεν είναι πολύ ωραία με το γλυκάκι, δεν σου κάνει πάρα πολύ βαρύ. Πολύ ωραίο, μ' άρεσε, like. Να μην δοκιμάσω και μια γουλιά. Lucky Monkey. Επιχείρηση μη σπάσεις νύχη. Μετά την επιχείρηση μη λερωθείς. Πολύ ωραία, ανάλαφρη, blonde μπύρα, πολύ ωραία. Αν θέλετε κι εσείς να παραγγείλετε κάτι από όλα αυτά, μπείτε τώρα στο κατάλογο του eFood και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο review.